Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Το έχω πει αρκετές φορές, αλλά δεν ξέρω αν έχει περάσει. Πώς θα πεις, Ανδρέα? Το 19, τα κόμματα που μείναν κάτω από 30% ήταν 34 κόμματα και πήραν 21%, δηλαδή 1/5 το ψήφι. Α, τι μου λέτε! Τώρα μείναν 31 κόμματα και πάλι πολλά είναι. Ποιος ήρθε? Ακούστε, θα σας πω κάτι. Είναι λάθος. Έπρεπε το παράβολο να είναι 50.000. Εγώ προσωπικά είχα εισηγηθεί σε όλους τους υπουργούς 100.000. Ναι. Δεν υπάρχει φράγκο. Και όποιος παίρνει 1%, όχι 1,5%, να του επιστρέφεται. Η μαλάκας πρέπει να είσαι, είπα στο εξής. Εάν όλοι μου λέγανε, μα η δημοκρατία μας πάνε φτηνή. Άμα είναι φτηνή, ευθυλίζεται. Αυτή η βλενορωούσα, γριά, ξεδοντιά, ραπόρνη που λέγεται δημοκρατία, έχει οδηγήσει την Ελλάδα στο θάνατο. Ευθυλίζεται γιατί κατεβαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει τα φόντα, παίρνει 5 ψήφους και προσέξτε, έχετε καταλάβει το τι προσθέτει ένα κόμμα που μπαίνει στις εκλογές? Συνελθέ και θα τραβάμε τα βυζά μας. Αφήστε με να το πω αυτό, ναι, το πράγμα, γιατί ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Πρέπει να τυπωθούν ψηφοδέλτια. Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα. Πρέπει αυτά τα ψηφοδέλτια να πάνε σε 22.000 τμήματα. Εάν πας σε ένα τμήμα και δεν βρεις ένα ψηφοδέλτιο ενός κόμματος, το οποίο μπορεί να μην πάρει καμία ψήφο, θα έχει δικαίωμα. Μπορεί να προσβάλλει τη διαδικασία. Έχει να προσβάλλει τη διαδικασία. Τα ακούς, μπουχιάσα. Συνεισφέρει στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, γιατί όλα αυτά πρέπει να μεταφερθούν και να πεταχτούν μετά. Τα αρχίδια. Είναι η ίδια λογική με την οποία έχουμε, όπως έχουμε και στο ποδόσφαιρο, κατηγορίες. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να παίζει η Μπαρσελόνα με την Κολοπετινίτσα. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του. Άμα δεν μπορεί να πάρει 1%, τι σου έδωσε με κάτι? Τι σημασία έχει αυτό? Αχαθεί να πάω χαμό, δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Άμα δεν μπορεί να συγκεντρώσει 100.000. Ένα λεπτό. Σε ποσόλες τώρα. Σε ποσόλες. Άμα δεν μπορεί να συγκεντρώσει. Ας το κάνουν 50.000. Πραγματικά, νύπτω τα σπούτσα. Κάπως τώρα που το κάνανε 20.000, κοπήκανε κάπως. Λοιπόν, κοπήκανε 9. Από 46 είχαν. Λοιπόν, κοπήκανε κάπως. Υπάρχει κίνδυνο εφράγματος. Μα πάρει 1%, του δίνουμε τα λεφτά πίσω. Ένα. Ποιοι είμαστε εμείς που του δίνουμε αυτό, λέω, βρε Ανδρέα μου? Η δημοκρατία είναι δυνατόν να πέσει με τέτοιους όρους? 1%. Βεβαίως. Αντιπελούμε.